Και να συνεχίσουμε όμως εκείνο που δεν μάθατε, αγαπητοί μου φίλοι, ότι τις προάλλες στο ίδιο τραπέζι βρέθηκε ο Καραμαλής, ο Αντρίκος και ο Ράλης, ρε παιδιά, με εμείς το κολλητό, αφού μίλησαν για τα ρε το μουστάξεις, παιδιά μου. Λες και κατάφτει ποντικό και έχει μείνει ώρα απ' έξω. Γελάει και ο κύριος από εδώ, λες και είναι καλύτερος, λέει. Δεν λέω, δίνω τα ρέστα μου που λέμε, μια ρεσπρέση καρδιά. Κόμωση, πρώτη φορά βλέπω χτενισμένο σκατζόχι με. Και μετά σου λένε, κυριέ μου, ότι οι γυναίκες έχουν προβλήματα. Λέει, τι προβλήματα έχουν μετά οι γυναίκες. Επειδή έχουν σπίτι, δουλειά, τα παιδιά, τι δηλαδή, ισότητα δεν έχουν. Ε, πώς το κάνουν δηλαδή. Δηλαδή, γιατί, θα σου πω ένα πρόβλημα το οποίο δεν το έχουν οι γυναίκες. Έχετε δει καμιά γυναίκα, δηλαδή, φαλακρή. Τι δηλαδή, επειδή ο κύριος έχει και ξεχώρει το κεφάλι. Απλώς έχει βαρδιά χωρίς τραγουάδια. Δεν πιστεύω να εξηγήσω το κυριέ μου, ε. Πιστεύω. Όχι γιατί καθώς χτυπούσε προσβολέας μου νόμιζα ότι καθόλου στον ανάποδο. Και εν τέλει αυτά που λέγαμε. Και εν τέλει αυτά που λέγαμε, αγαπητοί μου φίλοι, στο ίδιο τραπέζι στην πολιτεία. Ο Ράλης, ο Αντρίκος και ο Καραμαλής, εμείς το απολογώ, τώρα φουνήσαν για τα πολιτικά, τι μένεστε, τι τέλεστε, τώρα αρχίζουμε να κάνουμε χρονιά ρε σήμερα, αυτό το μάθετε αύριο. Μοιράζει τώρα ρε παιδιά ο Καραμαλής. Πάρεσε δύο, παίρνω εγώ. Κοιτάει ο Καραμαλής, λέει, ωραία, έχω δύο παλέδες. Λέει και ο Ράλης, και εγώ έχω άλλους δύο. Λέει και ο Αντρίκος, και εγώ έχω έναν βαλέ εδώ και τώρα. Αντρίκο, πάλι μαλακία είπες. Η τράμπουλα δεν έχει πέντε βαλέδες, εγώ τι να κάνω. Αφήστε τα φίλια σας κάτω, δεν βλέπετε πως η τσόχα είναι πράσινη. Απίστευτο, αλλά αληθινό κύριε μου, φίλος μου Πασοξής παντρεύτηκε νοδημοκράτησα. Λέει, αφού τα βρήκαμε στην αγάπη, στα πολιτικά τα χαλάσουν. Περνάνε παιδιά την πρώτη νύχτα του γάμου στο ξενοδοχείο, τώρα που να κοιμηθεί η γυναίκα, για μια δόση σκουτά άντρα στη γυναίκα. Γυναίκα, αχ ρε άντρα μου, σε ξυλιάρικο. Κρυών, τι να κάνει του φέρνει την κουβέρνη, το σκεπάζει. Μετά από κανένα μισάρο, γυναίκα, αχ ρε άντρα μου. Κρυών, τι να κάνει παιδιά, σαν σύζυγος, του φέρνει την κουβέρνη, το σκεπάζει. Μετά από καμιά ωρίτσα σκουτάει. Η γυναίκα του άντρα του λέει, άντρα μου, λέει η γυναίκα, ξέρεις εδώ εμείς οι γυναίκες έχουμε και μία τρύπα. Έκλειστε ρε κουφάλα γι' αυτό κρυώνω. Εμείς τα θέλουμε τώρα δικά μας, δηλαδή κύριε Πέτρες. Η γυναίκα του. Αυτός δεν γελάει, ξέρω. Αν γίνεται στο φεμινιστικό κίνημα, κύριε μου, μετά είναι το καλό ερώτημα. Γιατί εδώ που τα λέμε, κύριε μου, ξέρετε τι πιστεύουν στην Ευρώπη. Ότι έχουμε τις πιο έξυπνες γυναίκες, το πιστεύετε. Κανένα έξυπνο, πρώτη φορά βλέπω έξυπνο πόντιο τέλο πάντων. Δεν ψάχνω πόντιο, ε. Όχι, γιατί εδώ που φτάσαμε, ρε παιδιά, είναι άρχισε και η εισβολή των ποντίων που λέμε, των μεταναστών, ρε παιδιά. Θεσσαλονίκη πρόβλημα. Πάμε στο αεροδρόμιο, ακούμε τα μεγάφωνα και λένε παρακαλούνται κύριε επιβάτε, οι οποίοι περιμένετε πίσω 14 από τα σκένδια Θεσσαλονίκη να μην πετούν καλαμπόκι στο διάδρομο. Το πουλί θα κατέβει μόνο του. Τέλο πάντων. Αρχίσαν και τα κουφά που λέμε. Έτσι που λιώταν και δραγμή και έπεσε πέντε φορές να πούμε. Γιατί να κάνουμε, ήταν τύφτη μας. Να λοιπόν που ρίξαμε κανένα διάλογο να μην το ξεχνάμε, κυρία μου, θα κάνουμε ένα τεστ να δεις, φίλε μου, ότι σήμερα οι γυναίκες είναι πάρα πολύ έξυπνες. Να, παρακαλώ. Α, διάλεξτε κυρία μου εσείς ένα δάχτυλο, ελεύθερο όπως κατράτη, μη ζωτήστε, διάλεξτε δάχτυλο. Αυτό διάλεξα. Όσο παρακαλώ παιδιά, εδώ τεστ κάνουμε. Παράξενο βρε παιδιά. Συνήθως πιο πολλές αυτό διαλέγω. Το δάχτυλο, το δάχτυλο. Μην κοιτάτε παρακαλώ το ανακατεύω. Ναι, εδώ λέει ανακατέψαμε τα μπούτια μας και κάναμε μπουτεκτέλος. Πάντως, όχι αυτό είναι ξυπνάδα σήμερα γιατί, ξέρω να κάνετε λίγο, α. Μια που τα... Α, καψούρα είναι, σας αγαπάει, τέλος. Και τέλει, και να τελε... είμαστε ρε παιδιά και Έλληνες, εκείνο με κάνει εντύπωση ρε παιδιά, είναι ότι είμαστε ναυτικός λαός, όμως πνιγόμαστε, δεν έχει καμία σημασία. Και τέλει, θυμήθηκα μια ωραία εκπομπή, αν βλέπετε τηλεόραση που έλεγε ένας ηθοποιός, ο Σπύρος ο Καλογύρου έλεγε στο βουτ, μουσείο κύριος, έτσι τους γεννηματάς. Ας την πέσανε, μου λένε. Και τέλει, θυμάμαι έναν ηθοποιό, το Σπύρο το Καλογύρου έλεγε στο βούτακα,
βούτακο. Πάνε θυμάστε βούτακο. Η μαλακή σου κρύβε κάτσε κρύβε τα κάτι πράγματα αυτά. Φίλες και φίλοι, κυρίες, δεσποινίδες και κύριοι, εκ μέρους της Διευθύνσεως των Καλλιτεχνών, σε ευχόμαστε και φυσικά και από μένα, σε ευχόμαστε ολόψυχα. Καλή διασκέδαση! Γεια σας!